Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι όταν ο Γρίβας ήρθε στην Κύπρο το 1971, η Άγκυρα τήρησε σιγή ηχθείως, δεν αντέδρασε καθόλου? Τι θέλετε, σχόλια δικά μου? Σαφώς. Γιατί πιστεύετε η Άγκυρα κράτησε αυτή την απαθή στάση στην αύξηση του Γρίβα? Ήταν μέρος του παιχνιδιού, ήταν γνώση της εξελίξης οι οποίες ακολουθούσαν και είχε κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένη. Και εμείς κάθε λόγο να μην ήταν πολύ δυσαρεστημένοι, διότι γνωρίζαμε από τις δικές μας πηγές ότι ο στόχος μας ήταν η εξάλληψη του Μακαρίου. Ωραία. Υπάρχει όμως ο ισχυρισμός, κύριε Πανταζή, από ανθρώπους που υποστήριζαν τις ενέργειες του ηχουντικού αγώνα και όχι για να διαβρώσει την κυβέρνηση Μακαρίου. Ουδέν αναλυθέστερο. Καταρχάς, ο Γρίβας ήρθε στην Κύπρο με την εντολή της Χούντας. Ο Γρίβας επιπλέον για να ισχυροποιήσει τη θέση του ζήτησε και άλλα εχέγγυα, τα οποία εχέγγυα τα βρήκε εις το ΝΑΤΟ. Και στις 4 Ιουλίου του 1971 είχε μια μυστική συνάντηση με τον συνταγματάρχη Τζέρεμι Μπάρου, απεσταλμένον του αρχιστράτηγου του ΝΑΤΟ. Αφού πήρε και αυτά τα ισχυρά εχέγγυα ο Γρίβας, ήρθε τότε στην Κύπρο. Όχι για να κάνει αντιχουντικό αγώνα, αλλά για να εφαρμόσει το σχέδιο το οποίο οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Παλαμάς και Ολτσάη, λίγους μήνες νωρίτερα, 3 με 4 Ιουνίου του 1971 στη Λισαβόνα, παρουσίασαν και ομόφωνα οι τότε Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ το δέχτηκαν. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι υπήρχε ένα σχέδιο διχοτόμησης ή ομοσπονδίας της Κύπρου? Ένα σχέδιο διχοτομήσεως, όπως τουλάχιστον το γράφω εγώ στο βιβλίο μου, από πηγή του Αθανάσιου Στριγά, που την εποχή εκείνη ήταν το δεξί χέρι του Αλεξάνδρ Χέικ. Αυτή η συνεννόηση, κύριε Πανταζή, μπορεί να υπήρχε μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδος τότε, της χουντικής Ελλάδος τότε και Τουρκίας, αλλά θεωρείτε ότι ο Γρίβας τότε γνώριζε ή μετήχε στο σχέδιο χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά συνέβαινε? Ποιοι ήταν οι σχεδιασμοί? Οι πράξεις και οι ενέργειες του και το σχέδιο από όλων το οποίο σαν εφεδρικό, όταν συλλάβαμε τον Σταύρου Σταύρο, περιέπεσε στα χέρια μας, αυτό δεικνύει ότι ήταν ένα διχοτομικό σχέδιο παραχωρώντας την επαρχία Γκερίνιας στην Τουρκία. Στο ένα τον τακτικό συγκρότητα υπέστη πάρα πολύ αξιωματική, ήταν πολύ δύσκολο να μας επιβληθούν. Αλλά σε άλλες μονάδες, στις περισσότερες μονάδες, ήταν πολύ βάναυση η συμπεριφορά των Ελλήνων αξιωματικών έναντι των Κυπρίων στρατιωτών και ειδικά αυτών που ίσως να ήταν αριστεροί. Ένα παράδειγμα θα πω. Κοντά μου ήταν κάποτε ο Λούκας, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, και μου φώναξε ο διοικητής και με ρώτησε αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής κομμουνιστός εδώ. Και του είπα, όχι, υπάρχει ένας της Ομόνιας, και μου απαγόρευσε να του δίνω υπηρεσιακά για αποπρόνηση. Και εισπίσμα εγώ του έδινα καθημερινώς. Η κάθοση με τα αρχές έγινε εδώ επί Παπανδρέου. Ναι. Γεωργίου Παπανδρέου. Ακριβώς. Και από θυμούμαι καλά, μόλις άρχισαν να προωθούνται στα χωριά και να συγκροτούνται σε στρατιωτικές μονάδες, επήγα στο Μακάριο και του είπα, τι έκαμες? Δεν φανταζόμουν ότι θα κινούνται τόσο γρήγορα. Και άρχισαν πλέον η δική μας, όχι γιατί με εντολή του Μακαρίου, εμείς σαν Κύπροι εχέφρονες προς την πατρίδα μας, άρχισαμε να αντιδρούμε. Και δεν έφεραν αποτελέσματα η μοιραρχία στην Κύπρο. Λέγοντας διάλυση της Εθνικής Φρουράς, εννοούσε βασικά, πιστεύω, η Τουρκία, να φύγουν δηλαδή οι Ελλαδίτες αξιωματικοί. Υπήρχαμε εμείς οι Κύπροι αξιωματικοί, είμαστε τότε περίπου 100 Κύπροι αξιωματικοί, και θα μπορούσε ο Εθνάρχης τότε να έφερνε Ελλαδίτες αυτούς τους οποίους είχε εκδιώξει η Χούντα. Θα είχε ένα στρατό εξ ολοκλήρου δικών του και όχι ένα στρατό ο οποίος υπήγετο στην πραγματικότητα στη Χούντα. Καταρχήν να θυμίσω ότι την περίοδο εκείνη που η ελληνική μεραρχία ήρθε στην Κύπρο ήταν το σχέδιο Άτσισον.
Και πιστεύω εγώ προσωπικά ότι η Μοιραρχία ήρθε στην Κύπρο για να επιβάλλει το σχέδιό της. Ναι, αυτό έχει ακουστεί και σε άλλες εκπομπές από άλλους καλεσμένους μας. Ότι... Δεύτερο, εγώ έχω προσωπική μαρτυρία. Η Μοιραρχία ήρθε για να επιβάλλει. Όταν, όπως εκείνου, υπηρετούσα στην Κερίνια τότε, στο 201 τάγμα πεζικού, ήμουν υποδιοικητής του τάγματος, του λόχου, ενός από τους λόχους του τάγματος, και κατέβαινα στην Κερίνια. Και όπως κατέβαινα στην Κερίνια, είδα έναν μεταπολιτικά, ο οποίος ήταν εκπαιδευτής στην εκπαιδευτική ομάδα, ο ταγματάρχης τότε και εκείνη την περίοδο που τον είδα, ο αντισυνταγματάρχης Μπίσας, τον οποίο εκτιμούσα πάρα πολύ. Και μάλιστα όταν με είδε και πήγα να μου έκανε σήμα ότι κάτι δεν ήθελε να εμφανιστεί, να... Και στο τέλος με ακολούθησε όμως, λέει σου να μην παρεξηγηθώ. Με ακολούθησε και μου λέει ο λόγος για τον οποίο ήταν με μια παρέα, δεν ήταν μόνος. Και μου είπε, κόπιασε αύριο στο στρατόπεδο, να ήταν δίπλα στην Κερίνια, προς τον Άγιον Επίκτητο, κάπου εκεί, έλα αύριο να τα πούμε. Εγώ επειδή ήξερα ότι του άρεσε πολύ η Ζιβανία, ρώτησα τους στρατιώτες μου αν είχε κανένα σε Ζιβανία και μου είπε ναι, πήρα τη Ζιβανία και πήγα το πρωινό εκεί στο στρατόπεδο όπου μου είπε. Και δεν βγήκε από αυτή τη συνάντηση. Με αυτή τη συνάντηση είναι εκεί, πριν ακόμα καλά-καλά πιούμε το ποτήρι μας, μου είπε ότι, μα τι κάνει αυτός ο παπάς με αυτή τη φράση. Λέω, ποιον παπά μίλες, μοιάζει τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Λέει, ναι, το ο Μακάριος. Και γιατί δεν δέχεται το σχέδιο Άτσισο. Τι και αν δώσουμε, λέει, την Καρπασία. Είχε πει τότε. Εγώ έγινε εξαφρενό την Καρπασίτη σου. Για 30. Του λέω, μα σοβαρό μιλάς, κύριε αντισυνταγματάρχε. Σοβαρό μιλάς, του λέω. Λυπούμαι, αλλά έχω χάσει κάθε... με έχεις απογοητεύσει πάρα πολύ και σηκώθηκα να φύγω. Και με έτρεχε στον δρόμο, εγώ δεν κοίταξα πίσω μου. Λέω, μήπως γίνω στήλη άλατος. Βγήκα έξω και έφυγα. Αυτό όμως το πράγμα μαρτυρεί ότι οι τότε αξιωματικοί που είχαν έρθει με τη Μοιραρχία ήρθαν... Και μάλιστα μου το είπε κιόλας ότι εδώ ήρθαμε για αυτό το θέμα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Επομένως, είναι μια ζωντανή μαρτυρία την οποία έχω ζήσει εγώ όντας ανθυπολογαός το 1964. Παλαιότερον, από κάποιες πληροφορίες είχαμε μάθει ότι χρηματοδοτείται από Ελλαδίτες εφοπλιστές και κυρίως από κάποιον κύριο Ανδρέα Ποταμιάνο, και μετέπειτα ότι η υπηρεσία... Στην Κύπρο ποιοι ήταν οι σύνδεσμοί τους. Ποιοι κινούσαν τα κεφάλαια, τα χρήματα. Να εξηγήσω και μετά. Παρακαλώ, ναι. Οπότε μια ημέρα ο αείμνηστος συνάδελφος Παστελόπουλος Νικόλαος, ο οποίος ήταν ένας εξαίρετος αξιωματικός, είχε δώσει όλον τη ζωή στους αγώνες της Κύπρου, μου λέει στο εφεδρικό, στο γραφείο. Μάλιστα, νομίζω στο γραφείο του κ. Πανταζή. Λέει μου, πάμε κάπου μαζί. Με την έγκριση του διοικητού. Δεν ήξερα που θα πηγαίναμε εγώ. Καθόλου μου είπε, θέλαμε στο Χίλτον να δούμε έναν κύριο. Δεν ήξερα εγώ. Πήγαμε στο Χίλτον, ανεβήκαμε πάνω, πήγε κατευθείαν σε ένα ντομάτιο, χτύπησε την πόρτα, ρώτησε κάποιος ποιος είναι και του λέει αστυνομία. Εμπήκα μέσα, ούτε ήξερα ποιος είναι, μέχρι τη στιγμή εκεί που έμαθα μετέπειτα. Όταν έγινε η συζήτηση με τον Παστελόπουλο, ήταν κάποιος κύριος Μαστροκόλλητας Κοσμάς. Μάλιστα. Ο οποίος σε κάποια στιγμή μας είπε ότι είναι τα λεφτά, έρχονται από την Ελλάδα,